Πλαίσιο μια σειρά από δράσεις που έχουν προγραμματίσει τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Σήμερα λοιπόν που είναι των τριών ιεραρχών και που οι τρεις ιεράρχοι συνδέονται άρρηκτα με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν υπάρχει συνέργεια του Δασαρχείου, του Δήμου Πατρέων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας στο Τμήμα Περιβάλλοντος και των Αρσακίων Σχολείων Πατρών για αυτήν την δενδροφύτευση, με τη συμμετοχή και όμορων σχολείων όπως του Αγίου Βασιλείου και των πειραματικών του Πανεπιστημίου ΑΕΗ. Με αυτές τις βιομετρικές δράσεις πιστεύουμε ότι καλλιεργούμε στους μαθητές μας την περιβαλλοντική συνείδηση. Έχουμε προγραμματίσει και άλλες δράσεις βέβαια. Τρεις γεράρχες έδειξαν με τη ζωή και το έργο τους ότι η πίστη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο συμβαδίζουν. Νοημάτισαν τον αρχαίο κλασικό κόσμο και διέδωσαν αξίες με πανανθρώπινο περιεχόμενο. Η ίδια είναι και θα είναι οδηγή προς την αληθινή γνώση και μόρφωση. Αγαθά πρότυπα κάθε νέο ανθρώπου. Όχι μόνο ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται στέγοντες παρασύνων, αλλά και γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες αυξάνουν το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία για ένα καλό σκοπό. Βρισκόμαστε στον χώρο του Αρσακίου Πατρών, σε ένα μη δασικό περιβάλλον, όπου συμμετέχουμε στη δράση που διοργανώνει το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Σκοπός είναι να φυτευτεί ένα δέντρο για το κλίμα, ο τίτλος της δράσης. Το Δασαρχείο Πατρών ανταποκρίθηκε. Σήμερα είμαστε στην τρίτη δράση που γίνεται. Έχουν προηγηθεί ήδη δύο δράσεις, μία στη Στροφιλιά και μία στο γυροκομείο σε δασικό περιβάλλον που υποδείχθηκε από το Δασαρχείο Πατρών. Φυτεύτηκαν κουκουναριά στη Στροφιλιά, όπου είναι και το αυτοφυές είδος της περιοχής, και στο γυροκομείο πεύκα και κουκουναριές και κυπαρίσια και δρύς, όπου είναι ένα επηρεαστικό περιβάλλον του Δήμου Πατρέων. Είναι μια δράση που έχει οργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας με στόχο να δείξουμε στα παιδιά ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό επιλέξαμε τη δενδροφύτευση σαν ασπίδα για την κλιματική αλλαγή και οι μαθητές απολαμβάνουν την επαφή με τη φύση, τη φύτευση ενός δένδρου και θα ακολουθήσουν και φυτεύσεις στα σχολικά προάβλια. Πρέπει να βάλουμε ένα στοίχημα. Να φυτέψουμε όλα τα δέντρα που έχουμε στο χώρο. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Για να τα καταφέρουμε όμως θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα. Η πρώτη υποχρέωση που έχουμε είναι να διαμορφώσουμε το λάκκο. Ο λάκκος, η λάκη, μάλλον για να μπορέσουμε να κάνουμε τη φύτευση, γιατί είναι, αν δείτε το έδαφος στο οποίο βρισκόμαστε, είναι δύσκολο, δεν είναι γόνιμο, δεν είναι γεώδες, είναι πετρώδες, έχει αρκετή πέτρα. Άρα έχουμε κάνει ήδη μια προεργασία, γίνει μια προεργασία και έχει ανοιχτεί ένας πρόχειρος λάκκος από μηχάνημα. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο χώμα. Με ένα φτιάρι θα πάρουμε μία ποσότητα και θα την ρίξουμε στη βάση της λακκούβας. Να ασκήσουμε το σακουλάκι. Απλά με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε το δέντρο ώστε η ρίζα να μεγαλώσει καλύτερα μέσα σε αυτό το λάκκο, γιατί έχουμε άσχημο έδαφος, έτσι. Αν δεν προσέξουμε πολύ, αρχίζει η μπάλα να σκορπίζει. Θέλει δηλαδή μια μεγάλη προσοχή την ώρα που θα βγάζουμε την μπάλα. Και αφού βγάλουμε τη σακούλα, τοποθετούμε την μπάλα και πρέπει τώρα σιγά σιγά γύρω από το δέντρο να ρίξουμε καλό χώμα χωρίς πέτρες. Συνεχίζουμε το πάτημα. Όταν τελειώσουμε τη φύτευση και το πιέσουμε, είναι να διαμορφώσουμε ένα λάκκο γύρω από το δέντρο. Ο λάκκος αυτός είναι υποχρεωτικός για να συγκρατεί τα νερά της βροχής και να ποτίζεται το δέντρο, αυτοσυντηρείται.